εύχομαι. Τι έχεις ετοιμάσει, βλέπω πολλά. Ποβερή πίτα με κοτόπουλο και λαχανικά. Πίτα και έχουμε μια καταπληκτική εταιρεία σήμερα μαζί μας, την εταιρεία Καραμολέγκος. Είναι μια εταιρεία η οποία είναι στα σπίτια μας πάρα πολλά χρόνια. Ξεκίνησε με ψωμιά και έχει επεκταθεί και βγάζει φοβερά πράγματα. Είναι καινούρια σειρά από πίτες, αξιαγάπητες τη λέει, φοβερό όνομα, μου αρέσει πάρα πολύ. Και βγάζει από σταρένια, από ολικής, από καλαμπόκι. Μεγάλη ποικιλία, ε! Μεγάλη ποικιλία. Κυπριακές, αραβικές, τορτίγες και ένα φοβερό τώρα προϊόν. Τώρα το κατάλαβα. Αξιαγάπητες. Αξιαγάπητες. Και ένα φοβερό προϊόν που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ γιατί τον παίρνω. Πενιρλί. Ακριβώς, πενιρλί. Τι λες τώρα. Ναι, είναι προψημένο, βάζει τα υλικά από πάνω, στο φούρνο 5 λεπτά. Φτιάχνω το Άλεξ στο σπίτι από αυτά. Είναι καταπληκτικά. Να μας δείξεις μία μέρα. Τι βάζεις μέσα, βάζουν αυγό, βάζουν... Στο πενιρλί, ναι. Θα φτιάξω, άκου, θα κάνουμε τη συνταγή με τη σταρένια, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ η σταρένια, να πούμε ότι γίνεται με πάρα πολύ αγάπη, αγνά υλικά, είναι αλάδωτη, κάνει και για vegetarian, κάνει και για ανθρώπους που νηστεύουν. Και επειδή είναι Πάσχα και θα περάσουμε πάρα πολύ χρόνο με τα αγαπημένα, με τους αγαπημένους μας ανθρώπους, είναι πάρα πολύ σημαντικό να τους φτιάχνουμε πράγματα τα οποία είναι εύκολα, γρήγορα και υγιεινά. Και οι πίτες μας δίνουν αυτή την λύση. Εδώ η συγκεκριμένη που τρώω τι είναι. Αυτή έχει κοτόπουλο, πιπεριές, μια ωραία σάλτσα με γιαούρτι και ντοματούλα. Γίνεται η πίτα πάρα... τι είναι, ποια από όλες. Η σταρένια. Η σταρένια. Νομίζω αρχίζω και κολλάω. Ναι. Φέι. Θα μου πεις στο τέλος σεζόν, πάρα πολύ νόστιμη, πάρα πολύ νόστιμη. Δεν είναι, βλέπεις πόσο αφράτη είναι. Τις οποίες τις βάζουμε στο φούρνο. Τις βάζουμε στο φούρνο μικροκυμάτων, τις βάζουμε όχι, στο τηγάνι. Θα σου δείξω ένα εύκολο τρόπο. Εμείς θα τη βάλουμε πάνω από το τηγάνι όταν μαγειρευτεί το φαγητό για να τραβήξει λίγα από τα ζουμιά και να γίνει μαλακή και αφράτη. Και η Τρυφίδου λέει έτσι το κάνει στο αγόρι της. Μπράβο. Α, αγάπη μου, εγώ νόμιζα ότι δεν μαγειρεύει ποτέ. Ξέρεις. Ναι. Ποιο να μαγειρεύει. Ξέρει. Αφού αυτός τρώει 10 φαγητά την ημέρα. Πώς δεν μαγειρεύει, τον έχεις ή που... Δεν μιλάς ωραία, δεν μιλάς ωραία. Λοιπόν, πάσο μου φιλιά! Αν θέλεις να γίνει τραγανή, την περνάς από το... Αν θέλεις να γίνει τραγανή απ' έξω, την περνάς από το τηγάνι. Αν θέλεις να γίνει αφράτη, τη βάζεις πάνω από το φαγητό και με τους ατμούς γίνεται αφράτη. Αν έχεις μικροκυμάτων και βιάζεσαι, τη βάζεις λίγο στο μικροκυμάτων. Καταλάβες, οπότε, ή μπορείς να τη φας, ξέρεις κάτι. Θα καλά, και μία. Αν έχεις μπαρμπεκιού ή σχάρα, εκεί καλά, γίνεται. Αλλά δες, ανοίγω μία, δες πόσο τέτοιο είναι. Και όταν τις ανοίγεις, μετά βάζεις στο ψυγείο. Δες πόσο αφράτη είναι. Αχ, ωραίο. Δεν είναι πάρα πολύ ωραία. Και έτσι τρώγεται. Ναι, ακριβώς. Βλέπεις τι ωραίο ψήσιμο έχει. Όταν τις ανοίγεις, πρόσεξε, τις σκεπάζεις πάρα πολύ καλά με μεμβράνη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που σου λέω. Γιατί όσο παίρνουν οξυγόνο, ξεραίνονται. Τις σκεπάζεις με μια μεμβράνη και τις βάζεις στο ψυγείο. 2 με 3 μέρες και 4 μέρες είναι μια χαρά. Τέλεια. Εμένα η αγαπημένη μου νομίζω είναι αυτή εδώ. Καλαμπόκι. Ναι. Φοβερή. Καλαμπόκι. Και η ολικής όμως είναι πάρα πολύ ωραία. Και η ολικής έχει ωραίο ψήσιμο και έχει ωραίο άρωμα. Και οι αραβικές είναι πολύ ωραίες εδώ. Ναι. Οι αραβικές είναι και γρήγορες γιατί φτιάχνεις και βάζεις. Είναι μεγάλες, τεράστιες. Βάζεις λίγο τυρί, λίγο γαλοπούλα, βάζεις ένα ωραίο μαρουλάκι μέσα και την τρως. Είναι πάρα πολύ υγιεινή, ρε παιδί μου, και χορταστική. Τέλεια. Δες τώρα. Επειδή τα γαντάκια που είχες πριν είναι πάρα πολύ ωραία. Ναι. Παρακαλώ. Ναι, ναι, πες. Φοράω τα γαντάκια μου γιατί κάνω κοτόπουλο, εντάξει, και πάμε να μαριναρουμε κοτόπουλο. Όλα καλά. Λοιπόν, ανοίγω μάτι. Έχω την πίτα. Και αν δεν κάνω λάθος, μπορείτε να μπείτε μέσα στο Insta, στη σελίδα Καραμολέγκος Bakery, να δείτε και όλες τις συνταγές. Εντάξει, εσύ σήμερα θα μας δείξεις αυτήν, αλλά υπάρχουν πάρα πολλές συνταγές και πολλές ιδέες για να φτιάξεις ωραία πράγματα. Υπάρχουν πάρα πολλές είτε συνταγές. Είτε με τις αραβικές, με όλα τα προϊόντα, στο κομμάτι της, των πιτών, των αξιαγάπητων. Πρέπει να πούμε ότι είναι μια εταιρεία η οποία είναι στα σπίτια μας πάρα πολλά χρόνια και έχουν αναπτύξει πάρα πολύ το γαστρονομικό κομμάτι. Δηλαδή, όντως μπορεί να βρεις φοβερές συνταγές στο site και εύκολες και μέτριες και λίγο πιο σύνθετες. Και επίσης έχουν πάρα πολλά προϊόντα που δίνουν λύσεις, ρε παιδί μου, ευκολία και λύσεις. Λοιπόν, κοτόπουλο, εντάξει, αλάτι και μετά σκόρδο, τσίλι και μπαχάρι. Έχω ανοίξει εγώ το μάτι. Βάλε λίγο λαδάκι. Ωραία. Σκόρδο, σκόνη, τσίλι. Έλα.
Το τσίλι, άμα δεν τρώτε καυτερό, μπορείτε να το αποφύγετε και μπαχάρι. Τώρα εδώ μπορείτε να βάλετε ό,τι λαχανικά θέλετε. Εγώ έχω βάλει πιπεριές και ντομάτα. Λίγο χυμό από λεμόνι. Ανακατεύουμε. Αυτό είναι το μαρινάρισμα. Και λίγο γιαουρτάκι μέσα, αλλά θα κάνουμε και dip με γιαούρτι. Οπότε, κατάλαβες. Α, βάζεις και γιαούρτι. Βάζω και γιαούρτι. Έχουμε βάλει το λάδι. Απλώνουμε το κοτόπουλο μέσα. Επειδή έχουμε βάλει γιαούρτι και έχει υγρασία, πρέπει το μάτι να καίει. Mm-hmm. Να έχει δύναμη για να μην γίνει βραστό. Βγάζουμε τα γαντάκια. Και μετά πάμε και ρίχνουμε μέσα πιπεριές, πράσινες, κόκκινες. Θα βάλουμε, βάλε λίγο ακόμα αλατάκι. Να βάλω σίγουρα. Ναι. Ωραία, ρίγανη και λίγο μπούκοβο. Yes, sir. Θυμάρι, λάθος. Θυμάρι, καλά, βάλε θυμάρι. Πώς κάνεις έτσι τώρα. Όχι πολύ, λίγο. Ναι, και μπούκοβο. Το χρώμα από το κοτόπουλο το πήρε από τι, από... Από το γιαούρτι. Όχι, από την πάπρικα. Πάπρικα δεν είναι εκείνη. Αυτό είναι τσίλι. Α, τσίλι, από. Όχι, το πήρα από το γιαούρτι. Το γιαούρτι κάνει κρούστα και όσο ψήνεται αρχίζει και δίνει ένα ωραίο σκουρόχρωμο χρώμα. Σιγά σιγά. Παρότι λοιπόν είναι στο τηγάνι, έχει κάνει ωραία κρούστα. Αν θέλετε ακριβώς να δείτε εδώ στο έτοιμο. Ακριβώς. Και αυτό είναι το σημαντικό. Δες τώρα, για το dip βάζουμε γιαουρτάκι. Πολύ ωραίο, πολύ νόστιμο. Και είναι ωραίος και ο τρόπος που το σερβίρεις. Επειδή είναι στρόγγυλη, βάζεις μεγαλύτερη ποσότητα από πάνω για να γίνει ακριβώς φαγητό. Και το κόβεις στα τέσσερα. Και... Δηλαδή είναι ωραίο και με ένα κρασί και... Είναι πλήρες γεύμα, ρε παιδάκι μου, ή μπορεί να είναι και ορεκτικό. Κατάλαβες, κάνεις ένα ωραίο τραπεζάκι και θες στην αρχή να τους βγάλεις κάτι γρήγορο να φάνε να τσιμπήσουνε. Λοιπόν... Και για τα παιδιά είναι ωραίο έτσι, ναι, να το δουν. Ναι, ναι. Εμένα με σώζουν αυτές, σου λέω, για τον Άλεξ. Γιαούρτι, λεμόνι, μέλι. Ωραία. Ωραίο ντι. Λίγο μπαχάρι ακόμα μέσα. Ανακάτεμα. Και αυτό είναι το dip που έχει πέσει κάτω. Έλα να στο κάνω εγώ. Mm. Πόση ώρα θέλει το κοτόπουλο αυτές οι μπουκίτσες για να γίνουν? Γύρω στα 12 λεπτά max, ανάλογα το κόψιμο που έχετε κάνει. Και μετά έχουμε μαϊντανό και ντομάτα η οποία μπαίνει από πάνω. Τώρα, όταν το κοτόπουλο είναι έτοιμο, μπορεί να βάλεις την πίτα έτσι. Εμένα μου αρέσει η πίτα να είναι αφράτη και μαλακή. Τι κάνω, το βάζω από πάνω, αφήνω να τραβήξει σάλτσα και με τους αθμούς αρχίζει και μαλακώνει. Καταλαβαίνεις. Αν δεν είναι ότι το αφαιρείς και το βάζεις όχι, μετά. Όχι, δεν το αφαιρώ, το βάζω πάνω από το φαγητό. Να τραβήξει τα ωραία ζουμιά, δες πόσο αρχίζει και μαλακώνει τώρα. Να μαλακώσει και να γίνει αφράτη. Και έχεις και τα ζουμιά και την αφράτη πίτα. Ωραίο. Όσο ψήνεται λοιπόν, είναι πάρα πολύ ωραίο. Δες τώρα, τη βάζω από πάνω, βάζω και το dip. Ενώ ψήνεται το dip. Ενώ ψήνεται, ναι. Γιατί αυτό τι κάνει τώρα, αρχίζει και μπαίνει μέσα. Καταλαβες. Και με το που περάσουν 10 με 12 λεπτά και το κοτόπουλο είναι έτοιμο, τη βγάζω. Σας άνοιξε η όρεξη έτσι πως το βλέπετε. Ωραίο είναι. Είναι χορταστικό. Τη βγάζω λοιπόν, την αφαιρώ με πάρα πολύ προσοχή να μην καούμε. Βλέπεις ότι το γιαούρτι δεν λιώνει, έχει μπει μέσα και βάζω, στείνω από πάνω το κοτόπουλο. Θέλει λίγο ακόμα ώρα. Εντάξει, θέλει, αλλά εμείς θα δείξουμε στήσιμο. Δεν θα το φάει κανείς αυτό. Βάζουμε έχουμε να δώσουμε και ωραία δωράκια. Τόσα προϊόντα, μεγάλη ποικιλία από αυτή την καινούργια σειρά από την Καραμολέγκος. Οι αξιαγάπητες λοιπόν, μπορείτε να μπείτε στο πρωινό μας, στο λογαριασμό στο Instagram και τρεις από εσάς θα κερδίσετε. Τα βλέπουμε εδώ και σε φωτογραφία όλα τα προϊόντα. Θα κερδίσετε από ένα καλάθι, τρία καλάθια δηλαδή ουσιαστικά στο σύνολο, Καραμολέγκος με πολύ πολύ αγάπη. Ωραία πρόταση, μου αρέσει. Ωραία πρόταση και επειδή είναι Πάσχα, ξαναλέω, πολλή ώρα στο σπίτι, ας μαγειρέψουμε, ας φτιάξουμε ωραία πράγματα, μας δίνουν φοβερές λύσεις. Ευχαριστούμε πολύ, αγαπημένε μου. Τα λέμε αύριο, φιλιά.